That shit crack. Καλησπέρα, τρίτη σήμερα. Θα ξεκινήσουμε πάλι τις ασκήσεις μας. Αυτή τη φορά στο έδαφος. Θα κάνουμε πάλι ασκήσεις για όλο το σώμα. Θα ξεκινήσουμε από την οπίσθια κινητική αλυσίδα, δηλαδή όλο το πίσω μέρος του κορμού μας, συμπεριλαμβανομένου του κορμού, των γλουτών και των οπισθίων μυρίων. Θα φέρουμε τα χέρια και τα πόδια σε αυτή τη βασική τετραποδική θέση. Θα τεντώσω αντίθετο χέρι-πόδι, θα έρθω και θα κουμπίσω την παλάμη πάνω στο γόνατο. Θα τεντώσω αντίθετο χέρι-πόδι, ακουμπάω παλάμη πάνω στο γόνατο. Μακραίνω, επιστρέφω. Αφού επαναλάβουμε για 10 επαναλήψεις, θα μείνω και κατόπιν με τεντωμένο χέρι και πόδι θα αρχίσω να ανεβάζω και να κατεβάζω τα άκρα πάνω-κάτω. Οπότε μπορείτε να κάνετε 10 επαναλήψεις στην πρώτη άσκηση και να μείνετε για 20 παλμούς στη δεύτερη. Επαναλαμβάνω με την άλλη πλευρά. Τεντώνω, βρίσκω ισορροπία μέσα η κοιλιακή, έρχομαι και ακουμπάω την παλάμη στο γόνατο. Βλέπετε ότι είμαι συνέχεια στον αέρα. Δεν κατεβαίνω πάλι στο έδαφος, κάτι το οποίο θα ενεργοποιήσει πάρα πολύ καλά τον κορμό. Ασχολούμαστε με το πίσω μέρος του σώματος, πλάτη, γλουτούς και οπίσθιους μυριαίους. Θα μείνουμε στην ευθεία και θα μείνουμε εδώ για 20 παλμούς πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Okay. Θα γυρίσω και θα κάνω την μπροστινή πλευρά τώρα του σώματος. Θα έρθουμε και θα τεντώσουμε το ένα μας πόδι, χέρια πίσω του κεφάλι. Όπως είμαστε, θα ανέβουμε για κοιλιακούς και θα σηκώσουμε και το πόδι ψηλά. Οπότε, έχουμε συμπεριλάβει τώρα τον κορμό από την μπροστινή πλευρά και το πόδι από την μπροστινή πλευρά. Αυτή ονομάζεται πρόστια κινητική αλυσίδα. Θα κάνουμε 10-15 επαναλήψεις και θα χαλαρώσουμε. Αργά θα αλλάξουμε πόδι, θα τεντώσετε το άλλο πόδι, θα πάρετε μια βαθιά εισπνοή με την εκπνοή, θα ανέβω ψηλά, θα σηκώσω πόδι και θα κατεβάσω. Ανεβάζω και κατεβάζω. Επαναλαμβάνω στην άλλη πλευρά για 15 επαναλήψεις και χαλαρώνω. Ωραία. Θα ανεβείτε με προσοχή από το πλάι και μας έχει μείνει η πλαϊνή πλευρά. Έχουμε κάνει την οπίσθια κινητική αλυσίδα, την μπροστινή κινητική αλυσίδα. Ερχόμαστε και δουλεύουμε την πλάγια τώρα. Θα ανοίξουμε χέρια και θα ανοίξουμε το ένα μας πόδι. Θα έρθουμε και θα πέσουμε από τη μία πλευρά, το χέρι ψηλά για ισορροπία. Θα σηκώσω το πόδι και θα κατεβάσω το πόδι. Και πιάνουμε πλάγιους κοιλιακούς, όλο το πλαίνο μέρος του κορμού και στη στήριξη και στην πλευρά που δουλεύει το πόδι, τους γλουτιαίους που μας βοηθάνε στην απαγωγή. Οπότε έχουμε όλο το πλαίνο μέρος του σώματος και η πλευρά που στηρίζει και η πλευρά που κινείται. Θα κατεβάσουμε πόδι, με προσοχή θα ανεβούμε. Θα έρθετε στην αρχική θέση, θα αλλάξετε πόδι, θα τεντώσετε χέρια. Θα πέσετε στη μία πλευρά, βρείτε μια θέση να σας βολεύει ώστε η λεκάνη να είναι μπροστά, να μην φεύγει η λεκάνη σας πίσω δηλαδή. Θα ανεβάσετε πόδι και θα κατεβάσετε και πάλι επαναλαμβάνετε για 15 με 20 επαναλήψεις. Τώρα όλο το πρόγραμμα από την πρώτη άσκηση μέχρι την τρίτη που βλέπετε τώρα μπορείτε να το επαναλάβετε, να κάνετε κύκλους δηλαδή, να κάνετε μια κυκλική από 3 έως 5 φορές. Άρα έχετε μια κυκλική στο έδαφος, απλή, πολύ εύκολη, που πιάνει πάρα πολλές μυϊκές ομάδες, περιμετρικά το σώμα, την πίσω πλευρά, την μπροστινή πλευρά, την πλάγια πλευρά. Είμαι η Χριστίνα Πανταζοπούλου και θα σας βοηθήσω να κάνετε τη γυμναστική τρόπο ζωής.